Σε μια ομάδα καλύτερη από αυτήν. Προσπάθησε ο προπονητής της να κλείσει τους χώρους, να παίξει ένα ποδόσφαιρο πάρα πολύ σφιχτό με τρία χαφ στο κέντρο αμυντικά. Ένα μάνταλο σε ρόλο έξω αριστερά και έκανε το λάθος να δώσει το μπακάκι σε ρόλο αριστερού μπακ και δεν εμπιστεύτηκε κανένα από τους αριστερούς μπακ. Ιστροπονώστε ο μάνταλος να χαθεί από το παιχνίδι, γιατί πρώτον δεν είχε πλευροκόπηση από τον αριστερό του τον μπακ, γιατί ο μπακάκης με δεξί δεν ανέβαινε. Και ο Αϊντάρεβιτς περισσότερο ντουμπλάριζε τον μπακάκι παρά να ντουμπλάρει τον μάνταλο στο επιθετικό παιχνίδι. Σε μικρούς χώρους ο Λιβάδια δεν τον είδα σε συμμετοχή μεγάλη. Σιμόνες Γιώχανσον δεν μπορούν να παράγουν. Αϊντάρεβιτς ήταν σε αμυντικά καθήκοντα. Και το κακό με την ΑΕΚ, η ατυχία με την ΑΕΚ ήταν ότι βρέθηκε σε ελεύθερους ρόλους ο Λάζαρος, ο οποίος έκανε το χειρότερο του παιχνίδι στην ΑΕΚ και σε δημιουργία και σε εκτέλεση. Τώρα, ο προπονητής της ΑΕΚ ήθελε να το πάει το μάτς μέχρι το 70-75, όσο μπορούσε παραπάνω στο 0-0, και ίσως τότε να το γύριζε σε 4-2-3-1 με Κλωναρίδη, Μάνταλο Δεκάρη και τον Λάζαρο πίσω από τον Αλμέιδα πιθανόν, αυτή την τετράδα, με Γιώχανσον και με Σιμόες. Τον πρόδωσε όμως ο τερματοφύλακάς του και η άμυνά του στις σημαίνες φάσεις. Έχω πει πολλές φορές ότι ο Ανέστης είναι, παρά τα 2 μέτρα ύψος του, τερματοφύλακας μέχρι τη μικρή περιοχή για την ΑΕΚ. Και μου έκανε μεγάλη εντύπωση ότι η ΑΕΚ έπαιξε man to man στα στημένα και έφαγε 2 γκολ από τα στημένα. Και έφαγε το πρώτο γκολ από τον τερματοφύλακα και το δεύτερο, γιατί αυτοί είχαν υπεροπλία σε ψηλούς, παίζαν με 3 στόπερ. Και δεν υπήρχε παίκτη σε man to man να μαρκάρει τον ένα στόπερ που έκανε τον γκολ. Ήταν λεπτομέρεια η οποία τη βγήκε αρνητικά τη ΑΕΚ. Δίκαια αποκλείεται. Ο Μελισσανίδης είναι ένας ηγέτης χωρίς να δώσει λεφτά στο λαό. Είναι σαν το Τσίπρα. Ο Τσίπρας που χθες ο Σνόιτερ είπε ότι πηγαίνετε έξω να δείτε, λέει, οι Έλληνες πώς χαμογελάνε κτλ. Ναι, χαμογελάνε και οι λύθοι στον δρόμο. Καθυστερημένοι. Αν τους βλέπεις, γεια σου, Αντώνη, καλά, πάω, γεια! Έδωσε ένα όραμα χωρίς να κάνει ομάδα και τρίτη να βγει, αν πέσουν 5 λύθοι και 2 πογιατζίδες και 2 οικοδόμοι αρχίζουν και χτίζουν. Αυτοί θα περιμένουν για ένα χρόνο μέχρι να χτιστεί το γήπεδο. Το γήπεδο θα χτιστεί σε 2 χρόνια. Σε 2 χρόνια θα ξανακάνει εγγένεια, 3 χρόνια ξέρω εγώ κτλ. Και θα το χτίσει το ΕΣΠΑ. Αυτό είναι έγκλημα για την ελληνική κοινωνία. Μαγιά του όμως το Μελισσανίδη που θα κάνει γήπεδο τσάμπα. Μαγιά του. Δίνει όραμα τζάμπα και κάνει γήπεδο τζάμπα. Είναι μάγκας. Είναι ένας πολύ μεγάλος μάγκας. Χαϊβάνια. Εμείς είμαστε χαϊβάνια. Είναι βόδια όρθια. Τι είμαστε εμείς.